Είσαι έτοιμος? Είμαι πανέτοιμος να δω τους Fox να κάνουν μπάλα. Μπορείς να πεις ότι είναι το καλύτερο game του τουρνουά αυτό? Θα μπορούσες να το πεις? Μπορεί, ίσως θα έπρεπε να είναι τελικό αυτό το game. Θα είναι δυνατό. Πιστεύω και τα δύο teams να είναι πολύ διαβασμένα και να μας δείξουν από την αρχή τι πρέπει να μπανάρουν με γνώση. Λοιπόν, βλέπουμε Aurelion Sol που δεν το κάνανε μπαν οι πυρσός και τα λίγια για τον Στεφάν. Ταυτόχρονα, Cassiopeia Gragas, τα Confident Picks του Punisher και του Appen. Και συνεχίζουμε με τι, για να δω τι θα πανάρουνε. Lee Sin, πάλι για τον Στεφάν, Target Ban. Πολύ καλή επιλογή. Διαβασμένη Fox. Irelia, full respect στα picks του Punisher. Και λογικά θα δούμε first pick Syndra από του Intrepid Fox. Σίγουρα, ναι, πάρα πολύ ωραίο. Ωχ, αυτός ο Ryze. Όπα, αυτά τα Ryze. Το Ryze vs Camille θα έχει θέμα, πιστεύω. Ναι. Και το Vladimir θα έχει θέμα κανονικά, αλλά... Να δούμε πώς θα παίξει η ζούγκλα, πώς θα παίξει ο Appen σε αυτό το game. Δεν ξέρω, νομίζω το draft των Fox είναι πολύ καλύτερο, έτσι μου φαίνεται. Καταρχήν οι άλλοι δεν έχουν κανένα knock-up για τον Yasuo εκτός της Kiana που είναι έτσι και έτσι. Δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται ότι έχουν καλό setup γενικά οι Fox. Οι Yasuo εδώ. Λοιπόν, παιδιά μου, είμαστε έτοιμοι να μπούμε το πρώτο best of 3. Intrepid Fox εναντίον Asus Rock Elite. Κάστρες για σήμερα, αντίληψη και World of Lady. Άντε, για πάμε λίγο. Για πάμε. Ωχ, Στέφαν θα πετύχει τον Άπεν μέσα στη ζούγκλα. Αλλά Άπεν έχει level advantage, για να δούμε. Παίρνει τα κάνει το blue και δεν τον έχει δει. Ναι, κάνει τα cools του Άπεν. Το γνωρίζει. Θα γίνει κάποιο fight εκεί. Για να δούμε. Δεν το έχει κάνει ακόμα. Πρέπει να πεθάνει ο Στέφαν εδώ. Εδώ ο Στέφαν πρέπει να πεθάνει. Για αρχή του παίρνει το blue. Ναι, πάρα πολύ καλό. Φάρει το ward. Θα πεθάνει εδώ. Έχει το πάνισε. Φτάν. Τέλειο synergy. Και το first blood. Πολύ ωραίο αυτό. Ακολούθησε και ο Μπάκου κατευθείαν. Ο Στέφαν εκεί έχασε πολύ χρόνο στο μπλο. Δεν ξέρω τι έκανε. Μπορείς να το κάνει στο damage. Πολύ τι γίνεται. Ψύχαμε στο Hungry Panda. Δεν χαλάει καν flash του ή κάτι. Εκεί νομίζω ο Νίκολα, άμα έπαιζε flash ult, πέθαινε ο Hungry Panda. Το πιστεύω, φοβήθηκε. Δεν το δοκίμασε. Όχι, φάει εδώ όμως γκάνγκ ο Πάνισερ και λογικά είναι νεκρός. Προσπαθεί όμως να σκοτώσει τον Στεφάν. Ένας για έναν. Χρόνο ήρθε με TV, αλλά ούτε. Respect flash πίσω. Θα ζήσει. Καθόλου τα μας πάμε. Έρχεται ο Hungry Panda όμως. Πάρα πολύ ωραίο ούτε από το Στεφάν. Flash. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραίο. Flash από το Hungry Panda. Με double fly. Και flay. Και παίρνουν πολλά κύρια. Ωραίο. Καλά το flash του Hungry Panda ήταν τουλάχιστον 3KL. Πολύ δυνατό. Βασικά από ό,τι κατάλαβα εσύ αυτό ήταν οργανωμένο από τους Fox, γιατί και ο Μπάκο περίμενε εκεί και ο Άπεν. Ναι, περίμενε εκεί και δεν είχε, δεν χάλασε teleport, ναι. Ήταν πάρα πολύ καλό. Ακόμα και εδώ έχουν priority και είναι εκεί, να τιμωρήσουν. Παίρνουν το flash. Πολύ damage έχουν κρυπάντα τρώει και πεθαίνει, το Στεφάν. Ο Άπεν είναι και αυτός πάρα πολύ μπροστά και ο Punisher με perfect farm. Σίγουρα θα είναι πρόβλημα και αυτός. Το πέτει κατάλαβα θα πάει ζώνη αυτό τώρα. Έχασε κάνον ο Punisher. Θα φάει παν. Ο Μπάκο ψάχνει κάποια ευκαιρία εδώ για να δούμε. Φάγει το mock-up. Το γνωστό rotation των Fox γύρω στο 10. Παίρνουν αυτό το Herald. Solo farm on tranquil. Και ο Hungry Panda να σώζει την κατάσταση συνέχεια εδώ πέρα. Δεν έχει το ούκι εδώ πέρα και για να θα πεθάνει. Έχει έρθει το Yumgaren όμως. Δεν το πιστεύω. Έχω την εντύπωση ότι ο Punisher έκανε flash και πήγε να πατήσει R στο Στέφαν και διαοριακά δεν βγήκε. Νομίζω κάτι τέτοιο έκανε. Ναι, έχασε το vision από το Q του και ναι, δυστυχώς δεν έκανε land. Ναι. Υπάρχουν κάποια pings από τους Άσους για τον Draco. Ulti Yumi. Ulti Yumi. Defensively. Αλλά, ναι, μάλλον είναι γιατί περισπάσμα δεν. Όπα! Το hook! Τέλειο! Πεθαίνει αυτή η Yumi. Awesome, mate. Για πάμε, TP. Defensive TP σίγουρα για το plate και για το Draco. Πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό. Και ήταν από τον Punisher. Και τον Tower να πέφτει. Πολύ ωραία το mid. Αλλά έρχονται εκεί, δεν νομίζω να μπορούν να τους πουλήσουν. Του παίρνει, φάει όμως το stun του. Έχει ulti. Τι γίνεται. Πολύ ωραίο. Πρόλαβε ωριακά να τα κάνει όλα αυτά. Το shield που πήρα από τον W τον έσωσε. Και επίσης βλέπω ότι από τη μεριά της Ash ότι δεν βγάζει κανείς MR. Οπότε ο Punisher ακόμη και αν έχει μείνει λίγο πίσω. Οχ, βρίσκει εδώ.
Κανείς ήταν το ulti push, τον άπεν όμως. Πολύ pressure αυτοί οι δύο παίχτες, πραγματικά. Μόνο αυτοί οι δύο παίζουν μεταξύ τους. Νομίζω ο Στέφαν δεν έχει παίξει άλλα lanes και στον bot ας πούμε δεν έχει πάει ποτέ. Ο Banisher πάντως το περίμενε ότι θα είναι και μου έκανε full εντύπωση, ενώ δεν είχε κανένα στοιχείο ότι θα είναι και. Μάλλον τους έχει καταλάβει ότι. Ναι, ότι παίζει μαζί. Εφόσον έχει γίνει αυτό την ώρα, λέει δεν θα παίξω τίποτα άγκρο. Κάθε move respect. Πολύ, δεν ξέρω. Σαν το μαγικό χαλί του Αλαντίν είναι. Οπα! Οπού. Λέει. Χτύπησε κάπου. Το teleport έρχεται από τον πάκο λογικά. Κάνει λάθο το stun! Ω! Πόσο χιλ πήρε! Δεν πεθαίνει αυτό ο Garen! Είναι κι όμως ο Banisher. Γεια σου με το ulti! Double kill το Banisher. Πολύ ωραία εδώ η Fox. Έρχεται και ο Appen. Τέσσερα άτομα νεκροί! Και είναι το Baron up! Και ο Appen είναι ζωντανός, οπότε είσαι. Λογικά θα πάνε για να λογικά θα πάνε. Ο Vladimir δεν έχει ulti, δεν έχει ούτε flash. Θα το κάνουν. Έχει το ulti για μέσα σε λίγο. Το ulti για μέσα σε λίγο, αλλά δεν νομίζω να μπορεί να κάνει κάτι. Για να δούμε λίγο. Απίστευτα Blaze guys από τους Intrepid Fox. Πολύ ωραία rotates, πραγματικά υπολογισμένα. Κάνε ένα hook στο forgiven. Χοχοχοχοχοχο, εδώ θα γίνει μακελό τώρα όμως. Το ulti όμως δεν έκανε lunch όλους. Ο Τραγκίλ θα πεθάνει. Πεθαίνει από τον Baron. Και ο Χακριμάτα. Oh my god, triple kill. Τους έβαγε όλους. Όπου ξεκινάνε τον Baron. Force Baron, δεν έχουν vision. Έχουν καταλάβει όμως. Και ο Στέφαν έρχεται όμως, σιγά σιγά έρχεται ο Στέφαν. Έχει έρθει το βλέπουν και τον damage εκεί πέρα που πέφτει. Δεν έχουν και wards. Και έρθει ο Garen. Είναι το σωστό κόλλο όμως. Το ulti είναι πολύ καλό. Όλους, ο Στέφαν. Το ulti, γεια σου. Δεν έχει το Zonias εδώ πέρα όμως. Πεθαίνουν οι Fox. Όχι, αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Πώς πιάστηκαν έτσι περίεργα εκεί. Ένα περίσκεπτο κόλλο. Δεν ξέρω αν πιάστηκαν. Πιάσαν τον Garen, αλλά τους είπε ο Garen εγώ με το τάγκ εδώ πέρα. Και η Yumi ακολούθησε με το τέλειο ulti. Καλά, η Yumi έπιασε 4 άτομα ulti, εντάξει, ήταν σπασμένο. Για να δούμε εδώ, ψάχνει μια ευκαιρία στο φαν. Θα φάει το stun. Όχι. Σπεδαίνει! Αλλά έχει κάνει το ulti του. Έχει μπει ο Vladimir μέσα. Μπορεί να σκοτώσει κάποιον. Όχι είναι απάντηση, αλλά έχει δύο Garen Yumi. Πάρα πολύ damage. Ο Τρανκίλ πεθαίνει. Γίνεται όμως εκεί ο Diablo πεθαίνει. Τι είναι, 2-2. 2-2. 2-2. Και τους κυνηγάνε όμως. Ο Νίκολα δεν έχει flash, αυτό δεν ξέρω αν το γνωρίζουν οι Fox, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουν. Ναι, αλλά έχει πάρα πολύ movement speed και είναι εκεί πέρα. Και το σκοτώνουν πολύ απλά. Τώρα με τον Baron που έχουν μπορεί να τους τρέξουν, δεν ξέρω. Έχει 40 seconds. Πιάστηκε και ο Νίκολα. Θα έρθει ούτε γύρω λογικά. Έχουν το slow, έχουν το stun. Α, δεν έχουν ulti. Πάρα πολύ καλό! Το damage δεν φτάνει! Φλάσσαρε όμως το Tranquil. Και πάρα πολύ ωραία, μαζεύει τα feeders του και σκοτώνει δύο άτομα. Πολύ ωραίο αυτό. Predict hook πήγε να κάνει εδώ πέρα ο Hungry Panda, δεν το έπιασε. Ulti. Flash πάνω στο Tranquil. Έχει το shield! Έχει το redemption! Οχοχο, 2 vs 3 εδώ πάνε. Έρχεται και ο Upper. Στέφαν μπήκε αλλά δεν ήταν καλό. Σκοτώνουν! Λες να είναι αυτό που ζητάνε εδώ πέρα οι Fox. Για να δούμε. Ο Μπρούνο. Θα πεθάνουν εδώ πέρα σε δύο τάρκετ από τους Fox. Ή να τρέξει για τον Inquisitor. Έχει κρυφτεί εκεί μέσα, τον έχουν πάρει χαμπάρι, τι πιστεύεις? Δεν τον έχουν δει. Του μπήκε. Μπήκε μέσα, δεν είναι λίγο περίεργο, έχει έρθει το ulti. Έχει πάρει τα blue. Θα ζήσει. Στο 1 vs 2. Έχουν ανοίξει τα shield και ξεφεύγει. Έχει πάρει πολύ σημαντικά cooldown, έχει έρθει μόνο ο Garen χωρίς την Yumi. Νομίζω έχει το χρόνο. True damage, αυτή η ulti του Garen είναι broken. Τι έγινε, solo Drake. Solo Drake έκανε. Είναι πολύ καλό που έγινε αυτό γιατί μπορούν να κάνουν defend εδώ πέρα η Fox και μην ξεχνάμε ότι τον Baron αντέχει παραπάνω time από τον Elder. Είναι δύσκολο καθώς ξέρουν ότι πρέπει να μαζευτούν στο bot side και ο Vladimir και όλο πλέον το team. Τον Άσους έχουν flash που θα δούμε 100% κάποιο engage και έχουν και τα GAs. Ο Bruno έρχεται από πίσω, θα πάει το engage εδώ. Yumi ulti έχει πιάσει δύο άτομα. Ο Bruno έχει κάνει το zone, έχει κάνει και το pull του. Γίνεται, έχει το τζάρι. Χαμός γίνεται. Όμως γίνεται. Το κερδίζουν οι Fox. Κερδίζουν οι Fox εδώ πέρα, γιατί. Τι γίνεται. Βαράει ο Tranquil. Δεν έχουν τα stun. Στάνε από το Banisher. Έχουν πέσει τα GAs. Stopwatch. Extended fight για τους Fox το κερδίζουν. Ναι. Δύο GA κάτω. Το κερδίζουν οι Fox. Τι γίνεται, παιδιά, πώς θα τσιγεί. Πάρα πολύ ωραίο fight. Λέτε να τελειώσει και το game. Έχουν τα teleports. Triple teleport έχουν εδώ. Πεθαίνω, Στεφάν. Θέλουμε το stun. Μπάκο, κυνήγα, κυνήγα. Το κάνει. Το κάνει land. Slow. Δεν έχει rage! Δεν έχει rage, το πιστεύω! Έχουν όμως τα teleports, βλέπουμε! Α, ναι, δεν το είδα αυτό! Εδώ! Ένα fourth fight! Για ποιον είναι ο war! Κακό αυτό για τους Fox!
Τρακέλ περνάει πολύ. Μάτεψε πάρα πολύ damage γιατί μάζεται τα δύο σωστό timing. Έχουν πιαστεί. Τρεις νεκροί εδώ. Οι Fox έχουν κερδίσει το fight. Θα πάρουν να το λήξουν. Τα teleport. Απίστευτο turnaround από τους Fox. Έτσι πως το γύρισαν αυτό. Θα κερδίσουν το game 100%. Τα timing είναι 45 δευτερόλεπτα. Δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτα. Θα γίνει το hook. Όχι. Δεν μας νοιάζει. Φύγετε με τα CS. Τρέξτε. Τρανκίλ. Μην χάνεις χρόνο. Πάρε τη λατέρνα. Νομίζω είναι το game. Είναι το game. Θα το τρέξουν εδώ. Θα το τρέξουν. Αλλά έχουν μόνο 2 CS. Τι έγινε. Όχι, το fight που θέλανε Fox. Για να δούμε. Όχι. Πάρε να το τρέξουν. Το τρέχουν. Το λίγουνε. Το λίγουνε. Το λίγουνε. Πάμε με 100%! Η Fox με το πρώτο game απέναντι στους Άσους! Ήταν διαβασμένοι και κερδίζουνε! Τι γίνεται! Τρελό game! Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και ο Tranquil το έπαιξε αρρωστημένα καλά, απίστευτο damage. Ο Tranquil, MVP του fight, περίμενε υπομονετικά να φύγει αυτό το wall του Γιάσου που του σταμάταγε συνέχεια τα feeders και boom! Κάνει το fight και κερδίζει. Και έχει πάρει ο Diablo Zed. Και είναι πολύ καλός με Zed. Καλά, εδώ θα παιχτεί τρελό ξύλο με αυτά που έχουν πάρει, εντάξει. Να σου πω κάτι, εμένα μου αρέσει ο Γιάσου απέναντι στο Zed. Πολύ. Και ίσως εδώ πέρα να ήταν διαβασμένος ο Πάνεσερ και να ήξερε ότι θα πάρει ο αντιπάλος του Zed, γιατί δεν παίζει παρά μόνο αυτά τα δύο champions. Τόσο πολύ. Τον Αουρέλιον και τον Zed. Τι έχει γίνει εδώ, ρε παιδιά. Μήπως όταν εκεί θα παίξει Γιάσου. Δεν το σκέφτηκα. Αν γίνει αυτό, εντάξει. Αν δεν το σκέφτηκα αυτό. Έχει αυτό όμως το Armor Shield, αλλά έχουν πάρει AP και AD. Νόκτσουν, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε early pressure, αλλά global ultis. Ίσως θα το λέγαμε. Τώρα κάτσε λίγο, θέλω να δω πού θα πάει το κάθε tier. Ναι, ναι, τώρα αυτό είναι το draft μας. Στο 100%. Για να απαντήσουν πάνω στα flash. Οπότε σίγουρα πρέπει να πάει προς το, να κινηθεί προς το top side για να προστατέψει αυτόν τον μπάκο ο Νόκτσουν. Θα γίνει τον dive εδώ πέρα. Οχ, οχ. Έπιασε το κουκούν! Δείπνω από τα CS! Τι γίνεται! Πραγματικά φλασάρι είναι αρκετό, δεν είναι αρκετό, τρώει το stun και ακολουθεί το κιλό. Υπάρχει να κάνει. Αχ, αυτός ο Στεφάν έπαιξε φοβερό κοκκούν, υπολογισμένο 100% και σκοτώνουν από τον πάκο και του παίρνουν τα πάντα. Του κάνουν deny το farm. Πω πω τι κοκκούν ήταν αυτό. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, πραγματικά προσπάθησε εκεί και έφαγε και το stun οριακά. Δεν ήταν εκεί πέρα να με τιμωρήσει ο Άπεν, όμως είναι εδώ. Είναι αρκετό το damage, όχι. Και δεν έχει πάει level 6, δεν πήγε level 6 ο πάτσο. Έχουν πιάσει ποιον! Ο Tasteless έχει πιαστεί! Triple stun από τον Νίκολα. Και εν τέλει πιάνει το Tranquil και πεθαίνει. Τι κάνει ο Άπεν, έχει μπει μόνος του ένα V3. Πολύ δύσκολο γίνει, πολύ δύσκολο γίνει. Έχουν βγει όλο τους ταλέν μπροστά, όλα τους ταλέν. Το νόσο σου που είναι, είναι στο top, έχει γίνει το all-in. Έχει ανοίξει το ulti ο Renekton, δεν έχουνε damage. Τι ήταν αυτό, δεν σπάρει double kill, τι γίνεται. Oh! 2v1 και έχει έρθει ο Vladimir, έχει έρθει ο Panzer, έχει κάνει πολύ ωραίο. Rotate εκεί για να βοηθήσει τον μπάκο και να πάρει αυτό στο μία ελίσσα από πίσω τους. Έχουν δώσει δύο play. Ένα καλό play, ένα καλό follow-up από τον Panzer. Να αφήνει το wave στο bot και να γίνεται το dive. Έχει το stopwatch αυτή τη φορά ο Hungry Panda, θα σωθεί. Πέφτει το ulti. Έρχεται και ο Zed. Είναι εκεί. Γίνεται το τον. Ταγκάρι! Θα πάρουν κάποια kills εδώ πέρα. Τον Nautilus! Πεθαίνει! Ζει ο Tranquil! Ulti από τον Nautilus! Από τον Hungry Panda σώνεται. Δεν είναι αρκετό. Έχει έρθει ο Diablo εκεί και θα σκοτώσει. Έχει έρθει και ο Zed. Νόξουν ulti στο top. Πάνε για το 2v1. Ο Baku φελάρει στο stun. Νομίζω δεν έχει σημασία. Ε! Σώθηκε ο Tranquil. Σώθηκε και πήρανε value στο top. Πάρα πολύ καλό εδώ πέρα από τους Intrepid Fox. Πέθανε. Και ένα Infernal που αυτή τη στιγμή ξεκινάει από τους Fox. Και πρέπει να γίνει best down. Γίνεται. Έχει γίνει το fight. Έχει γίνει το ult του Tranquil. Είναι εκεί πέρα. Έρχεται και το ult του Γκάλιο. Είναι το fight που θέλουν οι Fox. Για να δούμε. Ο Zed μέσα. Ένα V4. Ωου! Σκοτώνει. Δύο άτομα. Πρέπει να τρέξετε. Πρέπει να τρέξετε. Έκανα το stun ο Renekton με το flash. Ακολουθεί και το κοκκούν. Triple kill για αυτό το Zed. Ποιος είναι αυτός ο Zed. Είναι ο Diablo με confident pick πάνω στα χέρια του. Μια έπονη δουλειά. Oh! Oh! Ήρθε το ulti! Το engage! Follow up ulti από τον Γκάλιο! Έχει παιχτεί! Πέφτει αυτή η σύνδρα, πεθαίνει! Το stopwatch από τον Σαφάν! Ο Γιάσο δεν μπορεί να κάνει τίποτα, πεθαίνει από τον Nautilus! Αυτός ο Diablo σκοτώνει δύο άτομα!
πάρα πολύ δυνατός και αυτό το fight φαίνεται να είναι χαμένο για τους Intrepid Fox μόνο με δύο kill. Απέναντι στους Άσους και αυτοί να έχουν πάρει τρία. Όχι! Τον έχουν πιάσει εδώ πέρα. Πρέπει να ξεφύγει. Θα προσπαθήσει. Ο Z παίρνει το movement με το ε του από το Black Cleaver. Τι έχει κάνει, ούτε λογικά. Τώρα το start! Πολύ μακριά, το ξέρει κάτι! Θα ζήσει! Όχι, χαλά και το flash του ήρθε εδώ πέρα ο Νόξουρ. Έρχεται και ο Γκάλιο. Θα σκοτώσουν αυτό, θα δώσουν αυτό το shutdown. Ο Z πεθαίνει! Ένα χιλιάρικο πάνω στον Άπελ. Θα πεθάνει και ο Ρενεκτόν. Ποια είναι η απάντηση? Όχι. Τρώει πολύ damage όμως ο Χαγκρι πάντα και πεθαίνει κι αυτός. Δεν μπορούσε να ξεφύγει καθώς και χαλάσει το flash του. Ο Άπεν προσπάθησε να του δώσει λίγο χρόνο. Μήπως μπάσκε, αλλά δεν έφτανε. Ο Άπεν προσπαθεί να τον τζάρει. Κάτι, δεν τον τζάρει τίποτα όμως. Είναι αρκετό το damage που κάνει! Έχει τον Black Cleaver, παίρνει κάποιο movement speed. Είναι πάνω και κάνει το Fiat και σκοτώνει! Το σκοτώνει! Πάρα πολύ γκολ. Πάρα πολύ γκολ, αλλά βλέπουμε αυτή τη φορά όμως να απαντάνε με Baron οι Άσους καθώς έχουν το Mountain και η Ελίσσα είναι πολύ μπροστά με αυτή τη σειρά. Πάνω στο Zed κυρίως είναι τα πιο πολλά. Και στα targets που έχουν δώσει. Όπω από δύο Mountain. Ούλτι από τον Άπεν. Πάνω στον Νότιλους. Του παίρνουν το Flash. Έχει ανοίξει το Aftershock για τον Hungry Panda. Δεν τρώει καθόλου damage. Η Καμίλ One Shot από τον Zed. Ούλτι πάνω στον Τρακέλο Zed. Έχει κάνει το ούλτι. Αφανίζεται και αυτός. Πάρα πολύ damage. Η Σύγκρα έφαγε τον Νόξο και τον Γκάλιο. Μιλάμε για Ace αυτή τη στιγμή. Το slow έκανε land. Πάνισερ τρώει stun στο stun. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα και πεθαίνει. Ένα fight που σίγουρα εδώ πέρα δεν ήθελε να εξελιχθεί έτσι η Intrepid Fox. Και βλέπουμε πλέον 10k goal να φέρνει Άσους και να παίρνουν inhibitor στο mid. Και σίγουρα κάποιο rotation στο bot για να κάνουν και κάποιο άλλο open στα tower. Η απάντηση που θέλαν οι Άσους απέναντί τους. Πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Βλέπουμε ένα clean game από τους Άσους σε σύγκριση με το προηγούμενο. Βλέπουμε να λείπει στο 27 και θα έλεγα ότι είναι stomp. Είναι ένα stomp kill. Πάρα πολύ μπροστά ο Zed και δείξανε ξανά ότι όποιος jungler βγει μπροστά κερδίζει το game. Εγώ αυτό είδα. Ο Άπεν βγήκε μπροστά πριν. Ο Στέφαν βγήκε σε αυτό το game και βλέπουμε ότι τιμωρούν στο 100% το κάθε team αντίστοιχα. Παιδιά, παιδιά. Τι θα πάρει εδώ πέρα τώρα, GP. Κάνει GP έναντι ο Γκνάρ. Ένα σίγουρα διαφορετικό draft και από τις δύο ομάδες. Τελείως διαφορετικά rotates. Και όλο αυτό είναι επειδή άλλαξε αυτό εδώ το pick. Αυτό εδώ το pick άλλαξε. Ήρθε Syndra Ban, οπότε πικαρίστηκε τα λίγια. Άλλαξε το Indicari. Βλέπουμε και τα δύο teams έχουν πάρει Indicari. Και βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό draft. Και ίσως unexpectable και από τα δύο teams. Δεν είμαι σίγουρος. Βλέπουμε GP top εναντίον Gnar, Ταλίγια με Echo, Pantheon Yasuo, πολύ δύσκολο matchup, και Rakan Zaya εναντίον Kai'Sa Nautilus. Καλή τύχη και στα δύο teams. Ελπίζω να δούμε ένα ωραίο game. Πάμε. Ο jungler που είναι? Τι κάνει εκεί ο Στεφάν? Έχει πάει μόνος του. Επιθετικό. Fight. Cut the tower. Έχει πιαστεί. Έχει πάρει το... Το Aftershock καλά είναι εκεί πέρα. Ο Άπεν θα σκοτώσει. Παίρνει ένα kill. Και ταυτόχρονα πεθαίνει και αυτός. Δεν θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ worth αυτό. Ξανά. Flash! Πάνω στο κακριπάτα. Όποιο το απαντάει. Στεφάνα εδώ πέρα. Πιάνεται όμως. Τιμωρείται με αυτό το flash που έκανε το επιθετικό και έχασε το stun του. Και πεθαίνει και ο Στεφάν. Ο Τέσλες. Στεφάν νεκρός. Στόχος από τον Hungry Panda. Ω, πάρα πολύ ωραίο hook! Σκοτώνουν και τον Διάβλο! Σκότωσε τον Τρακίλ! Μπράβο! Όλα τα kills πάνω στους Intrepid Fox. 4! 3 άτομα νεκροί και ένας Νίκολα να μην μπορεί να κάνει τίποτα σε αυτό το fight. Αυτό το flash που έκανε ο Στεφάν και έχασε το W του, τιμωρήθηκε αμέσως. Βλέπουμε κάποια επιθετικά moves εδώ πέρα από τον Appen. Έχουμε το Ward εδώ πέρα, θα το σπάνε. Όχι, δεν το σπάνε. Γνωρίζουν πλέον που είναι. Και πεθαίνει ο Hungry Panda εδώ πέρα! Τον έχουν πιάσει! Πέθανε. Φαίνεται η Intrepid Fox να μην μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό που συμβαίνει τώρα. Και τους Άσους να έχουν πλήρη έλεγχο. Έχει πιαστεί ο Πάνισερ. Είναι 1v3. Θα μπορέσει να ζήσει. Έχει κάνει. Κάπως ξέφυγε. Έκανε ulti πάνω στην αλήθεια. Θα ζήσει εδώ. Ω! Πάνισερ! Προσπαθεί. Όχι, δεν είναι αρκετό.
Δεν είχε φλάσ για πάρα πολύ λίγο για να σωθεί από το πιτ. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια θα έλεγα όμως. Καθώς δεν το περίμενα ούτε η Άσους αυτό. Οι Intrepid Fox βρίσκονται κοντά στον πάνω και βάζουν κάποια sneaky word για να μην γίνει κάποιο rush. Αν και δεν έχουν κάποιο mountain, οπότε σίγουρα δεν θα το επιχειρήσουν εδώ πέρα οι Άσους. Αλλά κάτι κάνουν επιθετικό. Θέλουν να πιάσουν ποιον. Όχι, προσέξτε. Έχει μπει το πίνο. Το ξέρουν εκεί πέρα, έχει μπει επιθετικά. Ο Χάγκρι πάντα κάνει αυτό στον Γκέτσα αυτή τη φορά και του λέει: όχι, δεν το κάνετε εσείς. Πάρα πολύ ωραίο γουόλ από τον Πάνισερ. Είναι αυτό το βάζει που θέλουν οι Intrepid Fox. Για να δούμε. Πεθαίνει αυτό ο Νίκολα. Ο Unstoppable. Unstoppable. Έχουν πιάσει τον Άμπεν εδώ. Ένα fight απάντηση θα έλεγα από τους Άσους εδώ με να τρώνε σχεδόν όλη την Intrepid Fox στο topside δυστυχώς με αυτό το ulti τα λίγια που τους έκοψε το δρόμο. Ήταν πολύ σημαντικό fight γιατί εδώ πέρα σημαίνει Baron και δεν έχουν κανέναν κοντά για να απαντήσουν σε αυτό το call που έγινε. Ήταν ένα overextend πολύ κακό θα έλεγα. Ίσως να νιώσανε λίγο παραπάνω confident από το σκοτωμό του Νίκολα, αλλά εκείνος είχε teleport και το έκανε και ήρθε στο fight να δείξει ποιος είναι το αφεντικό. Απαντήσανε πάνω στο camp και στο death του δεξιά. Έχει πιάσει όμως ο Hungry Panda, έχει κάνει το ulti, έρθηκε από τον Banisher. Το wall θα υπάρχει, υπάρχει το wall. Είναι μόνος όμως εκείνη τη μεριά. Πάρα πολύ damage έχει δεχτεί, πεθαίνει ο Banisher, πεθαίνει όμως και ο Tasteless. Ιταλίγια είναι εκεί, πάρα πολύ damage. Μπορεί να λήξει το game εδώ! Το teleport! Θέλω να το λήξουν! Τι κάνουν! Έχουνε 17 δευτερόλεπτα! Πάνε να το λήξουν! Η Ζάγια για να ανοίξει το passive από τον W που δίνει πάρα πολύ attack speed. Θα χάσουν εδώ οι Intrepid Fox! Είναι το Baron Call που λήγει το game στο 20! Τι λέτε! Όχι, ο Πάνισε προσπαθεί, έχει βάλει το wall! Προσπαθεί, δεν είναι αρκετό! Πεθαίνει και αυτός με τη σειρά του μαζί με το Hungry Panda. Οι Άσους θέλουν να λήξουν το παιχνίδι. Και θα το κάνουν, είναι 3 άτομα ζωντανοί με 2-1. Και βλέπουμε ένα storm game ξανά από τους Άσους. Έγινε αυτή η μεγάλη ανατροπή. Η μεγάλη νίκη για τους Άσους.